το ενδεχόμενο μιας νέας τροπολογίας που θα διορθώνει ή θα τροποποιεί βασικές προβλέψεις της τροπολογίας που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και σε πρακτικό και σε πολιτικό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα, μόνο απίθανο δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι που άφησε να εννοηθεί και ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας σε δηλώσεις του στο Ιωάννινα TV. Ο κ. Στασούλας κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις και τις παρενέργειες που προκάλεσε η τροπολογία και η αφαίρεση ή μετάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων στον ΦΟΘΣΔΑ, τόνισε πως ναι μεν αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία, πλην όμως ήδη το τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου έχει αποφανθεί και έχει δικαιώσει την περιφέρεια Ηπείρου για τους ισχυρισμούς της περί της αρμοδιότητας μεταφοράς του υπολείμματος. Παρέπεμψε έτσι στην απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού που αναμένεται εντός των ημερών, ίσως και εντός της εβδομάδας, που δύσκολα πάντως εκτιμάται ότι θα ανατρέψει την αρχική απόφαση. Αυτή η ιστορία της αναμίξεως της περιφέρειας Ηπείρου την μεταφορά του υπολείμματος βρίσκεται και ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου, της ολομελίας, και το ανώτατο δικαστήριο αυτό έχει δικάσει αυτή την υπόθεση και πάρα πολύ σύντομα φυσιολογικά αναμένεται η έκδοση απόφασης για το κατά πόσο δηλαδή αυτή η σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται αυτή η δουλειά από την περιφέρεια είναι νόμιμη και έχει ήδη αποφανθεί το ελεγκτικό συνέδριο αλλά σε τμήμα του ότι αυτή η σύμβαση είναι νόμιμη, ότι αυτή η δουλειά γίνεται νομίμως. Η περιφέρεια ανέλαβε ένα έργο το οποίο της ανετέθη, το φέρνει σε πέρας, κάποια στιγμή αυτό το έργο θα το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία όμως πρέπει να βοηθηθεί ώστε να αποκτήσει αυτή την τεχνική και διοικητική επάρκεια για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί και στην πράξη, τότε η ψήφιση μιας νέας τροπολογίας που θα τροποποιεί κατά κάποιον τρόπο την πρόσφατη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όπως επισήμανε άλλωστε ο κύριος Στασούλας, και η ίδια η τροπολογία που ψηφίστηκε προβλέπει μεν την ανάθεση των αρμοδιοτήτων στους ΦΟΣΔΑ, οι φορείς όμως θα πρέπει να αποδείξουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση ότι διαθέτουν τη διαχειριστική και τεχνική επάρκεια και το κατάλληλο προσωπικό για να αποκτήσουν την πραγματική διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κ. Στασούλας επιβεβαίωσε πως υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης μιας νέας τροπολογίας που θα εξειδικεύει ή θα θεραπεύει τα προβλήματα που προκάλεσε η πρώτη τροπολογία. Και η ίδια η τροπολογία, μιλάει ότι οι ΦΟΣΔΑ θα πάρουν την αρμοδιότητα εφόσον αποδείξουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση τη διοικητική και τεχνική τους επάρκεια. Δηλαδή η ίδια η τροπολογία θέτει ως προϋπόθεση αυτό που και οι ίδιοι οι ΦΟΣΔΑ στο συνέδριό τους ζήτησαν να ενισχυθεί όσον αφορά την διοικητική και τεχνική του επάρκεια. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, επειδή ο Αλέξανδρος Καχρημάνης περιμένει να υπάρξουν επαναδιατυπώσεις πάνω στην τροπολογία ή κάποιες διευκρινήσεις ή κάποιες αλλαγές. Μπορεί να υπάρξει μια τροπολογία πάνω στην τροπολογία με αλλαγές το επόμενο διάστημα. Μπορεί να υπάρξει κάποια τροπολογία. Μάλιστα. Καινούργια. Μπορεί φερυπίν ο μεγαλύτερος δήμος της περιοχής μας, ο Δήμος Ιωαννιτών, να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία πιο αποφασιστικά. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι, το θέμα είναι πρακτικό. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι πρακτικό. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι είναι. Σήμερα μπορεί να την κάνει η περιφέρεια. Η ΦΟΣΔΑ προφανώς χρειάζονται κάποια ενίσχυση προκειμένου να μπορούν να την κάνουν αποτελεσματικά.